τρίτο κεφάλαιο, γάμα κεφάλαιο και 11 εδάφιο, σελίδα 1082. Σελίδα 1082. Τρίτο κεφάλαιο, 11 εδάφιο από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, την πρώτη. Διότι αυτή είναι η παραγγελία την οποία ακούσατε απ' αρχής, να αγαπώμεν αλλήλους. Ουχή καθώς ο Κάιν ή το εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδελφό του. Και γιατί έσφαξε αυτόν, διότι τα έργα αυτού ήταν πονηρά, τα δε του αδελφού αυτού δίκαια. Μη θαυμάζετε, αδελφοί μου, αν ο κόσμος σας μισεί. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβομεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφό, μένει το θανάτο. Πας όστις μισεί των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και εξεύρεται ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνιον, μένουσα εν εαυτό. Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών μας, των αδελφών να βάλουμε τα ψυχά ημών. Όστις όμως έχει τον βίον του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρίαν και κλείσει τα σπλάχνα αυτού επ' αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγο, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και με αλήθειαν. Και εκ τούτου γνωρίζομαι ότι είμαι θα εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορείς τας καρδίας ημών εμπρός των αυτού. Διότι αν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχουμεν παρησίαν προς τον Θεόν. Και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα συντολάς αυτού και πράττωμεν τα αραστά ενώπιον αυτού. Και αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν στο όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν εντολήν σημάς. Και όστις φυλάτη τα συντολάς αυτού μένει εν αυτό και αυτός εν εκείνο. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάστε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο νικούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Αυτή είναι η παραγγελία που ακούσατε απ' αρχής. Αυτή είναι η κύρια παραγγελία που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους, το να αγαπώμεν αλλήλους. Και μάλιστα απ' αρχής, δηλαδή από τον Κάιν και από τον Άβελ. Η εντολή που έδωσε ο Θεός μες στις καρδιές των δύο αυτών αδελφών είναι να αγαπάνε αλλήλους. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, η συνέχεια δεν ήταν έτσι πως την φανταζότανε ή την περίμενε κανένας ή όπως θα την ήθελε ο Θεός. Και οι δύο γνωρίζαν τον Θεό. Και οι δύο είχαν γνώση ότι έπρεπε να θυσιάσουν στο Θεό. Ο Κάιν λοιπόν που ήταν αγρότης πήρε από όλα τα αγαθά που είχε θερήσει και προσέφερε στο Θεό, και ο Άβελ ο οποίος ήταν κτηνοτρόφος πήρε από τα πρωτότοκα και προσέφερε στο Θεό. Αλλά δεν έχει σημασία, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε σήμερα πάρα πολύ καλά, δεν έχει σημασία η προσφορά του ανθρώπου, σημασία έχει αν ευαρεστείται εις την προσφορά του ανθρώπου ο Θεός. Αυτό έχει σημασία. Γιατί στην προσφορά του Άβελ ευαρεστήθηκε ο Θεός, αλλά στην προσφορά του Κάιν δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός. Και αν δεν μας το εξηγούσε η Καινή Διαθήκη, δεν θα ξέραμε το γιατί θα υπολογίζαμε. Όπως και υπολογίζουμε. Ο μεν Άβελ εκ των πρωτοτόκων, με όλη του την καρδιά, την καλύτερη θυσία και προσφορά προς τον Θεό, ο δε Κάιν από όλα τα γεννήματά του διάλεξε μερικά χωρίς να είναι τα καλύτερα και τα προσέφερε. Αυτό θα βλέπαμε εμείς εάν δεν υπήρχε η διευκρίνηση, η διασάφηση από το Πνεύμα του Άγιο στην Καινή Διαθήκη που μας ερμηνεύει ότι γιατί δεν δέχτηκε την προσφορά του Κάιν. Γιατί τα έργα του Κάιν ήταν πονηρά. Και γιατί δέχτηκε την προσφορά του Άβελ. Γιατί τα έργα του Άβελ ήταν αγαθά. Ο άνθρωπος λοιπόν που εργάζεται με πονηριά μπροστά στο Θεό, ό,τι και να προσφέρει, δεν θα ευαρεστηθεί ο Θεός, δεν θα κάνει δεκτή την προσφορά του. Ο άνθρωπος όμως που έχει έργα αγαθά,
ενώπιον του Θεού και προσφέρει προς το Θεό, πρώτον ο Θεός θα ανοίξει την καρδιά του, γιατί ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε αν ο Θεός δεν επέμβει. Σας θυμίζω αυτό που κατ' επανάληψη γράφει ο Λόγος του Θεού: «Και διήγηρεν ο Θεός την καρδίαν του Σωροβάβελ και του Ιησού του Ναβί και όλων των άλλων ανθρώπων». Δίγηρε την καρδία στο Δαβίδ, δίγηρε την καρδία στο Σολομώντα, δίγηρε την καρδία σε όλους τους δούλους του ο Θεός, που πράττουν έργα αγαθά για να προσφέρουν τα καλύτερα. Και αυτό ακόμη, δηλαδή και το θέλει και το ενεργήν παρακυρίου είναι. Δίγηρε λοιπόν την καρδιά του Άβελ, γιατί δεν του είχε πει θα βάλεις τα καλύτερα, αλλά ο Άβελ αποφάσισε να διαλέξει τα πρωτότοκα και ευαρεστήθηκε στην προσφορά του Άβελ, γιατί τα έργα του ήταν αγαθά. Ο Κάιν όμως έπρεπε να κάνει μια θυσία, δεν βαριέσαι, παίρνει εκεί πέρα, πηγαίνει και τα προσφέρει. Δεν ευαρεστήθηκε στην προσφορά του, γιατί τα έργα του είναι κακά, ήταν πονηρά. Το αποτέλεσμα, ο Κάιν όταν είδε ότι ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στην προσφορά του, θύμωσε. Κατσούφιασε με το Θεό. Παράπονο γεννήθηκε στην καρδιά του. Γιατί ευαρεστήθηκε στην προσφορά του Άβελ? Γιατί δεν ευαρεστήθηκε στην προσφορά τη δική μου? Και όχι μόνο αυτό αδερφοί αγαπητοί, αλλά ευθύς εξ αρχής βλέπουμε το Θεό να μεταμελείται για τους νόμους και τις εντολές που έχει δώσει. Δηλαδή, ο νόμος του Θεού ήταν η διαδοχή από τον Αδάμ να είναι στον Κάιν. Να δοθεί στον Κάιν. Σαν πρωτότοκος. Άρα λοιπόν ο Κάιν και πρωτότοκος ήταν και προσφορά έκανε. Θα έλεγε κανείς τι του λείπει για να ευαρεστηθεί ο Θεός τη ζωή του και να τον ευλογήσει. Να το πω αλλιώς εγώ. Και αναγεννημένος και βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και στην εκκλησία έρχομαι και προσεύχομαι, αλλά ο Θεός δεν ευαρεστείται σε μένα. Φοβερό, ε! Γιατί ο Θεός, αδερφοί, δεν είναι προσωπολίτης. Γιατί τα έργα μου, ομιγέννητο, είναι πονηρά ενώπιον του Θεού. Και βλέπεις τον άλλον. Τα ίδια κάνει ίσως και λιγότερα. Αλλά όμως ο Θεός ευαρεστείται. Στη ζωή του, στην προσφορά του, στις προσευχές του. Γιατί? Γιατί έχει αγαθοσύνη. Γιατί είναι αγαθός, είναι ειλικρινής στα μάτια του Θεού. Και λες, μα ο Θεός ευλογεί μερικούς και μερικούς δεν τους ευλογεί. Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Είσαι βέβαιος 100%. Μόνο που ευλογεί μερικούς ο Θεός και μερικούς δεν τους ευλογεί ο Θεός, όχι κατά προσωποληψία. Άρα λοιπόν, όταν δεν είμαι ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του Θεού στη ζωή μου, το μεγαλύτερο λάθος που μπορώ να κάνω να τα βάλω με το Θεό. Πολύ μεγάλο λάθος να τα βάλω με τα αδέλφια μου. Πολύ μεγάλο λάθος να τα βάλω με την εκκλησία. Ποιο είναι το σωστό? Τα βάλω με τον εαυτό μου. Τι κάνεις Γιώργο? Ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στην προσφορά σου. Δεν ευαρεστήθηκε στη θυσία σου. Δεν ευαρεστήθηκε στην προσευχή σου. Δεν εισακούστηκε η προσευχή σου. Δεν έχω την εύνοια του Θεού. Τι συνέβη, τι συμβαίνει? Και τι θα πάω να κάνω? Πάω να κάνω check-up, εξέτασης. Εξέτασης όχι τώρα σωματική, εξέταση πνευματική. Θα πάω να προσευχηθώ αγωνατίου μόνος μου, όχι με παράπονο, αλλά με θλίψη. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτή η θέλουση παρηγορηθεί. Θα πάω με πένθος, θα πάω με θλίψη. Γιατί μπορώ να πάω και με αυτοδικαίωση σαν τον Κάιν. Κάιν όταν δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός την προσφορά του, θύμωσε, κατηφίασε και ο Θεός τον φώναξε. Του λέει, γιατί κατηφίασες? Τι συμβαίνει? Γιατί αγανάκτησες? Εάν εσύ πράττεις αγαθά, δεν θα ήσουν ευπρόσδεκτος στο Θεό? Αν δεν πράττεις καλώς, εάν όμως δεν πράττεις αγαθά, κείται η αμαρτία στη θύρα. Έρχεται η αμαρτία αν δεν πράττεις αγαθά. Το ξαναλέω λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, για να διακρίνουμε στη ζωή μας το τίμιον και να το εκλέξουμε, και να διακρίνουμε και το αχρίον και να το απορρίψουμε.
διαπιστώνω ότι δεν ευαρεστείται ο Θεός την προσευχή μου. Και πώς το διαπιστώνω? Όλοι μας μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Όλοι μπορούμε να το διακρίνουμε. Δεν θα έρθω λοιπόν μπροστά στο Θεό και θα πω «Δεν με ακούς, σ' ακούει, δεν με βλέπεις». Αντιθέτως, πάρα πολύ καλά σε βλέπει. «Δεν με προσέχεις εμένα». Όχι, με μεγάλη προσοχή έχει στρέψει το βλέμμα του και τα αυτιά του επάνω σου ο Θεός. Τώρα δεν θα πεις ο Θεός δεν, αλλά θα πεις για βάστα, για μισό λεπτό. Γιατί δεν ευαρεστήθηκε, δεν έκανε αυτό ο Άβελ. Γιατί δεν ευαρεστήθηκε ο Θεός την προσφορά μου? Γιατί δεν ευαρεστήθηκε στη θυσία μου? Γιατί δεν ευαρεστήθηκε στην προσευχή μου? Γιατί δεν εισάκουσε τα αιτήματά μου? Και ο πιστός χριστιανός πάει με πένθος, με δάκρυα, μπαίνει στο δωμάτιό του, κλείνει την πόρτα και λέει «Κύριε, διόρθωσέ με». Αυτό λέει, διόρθωσέ με. Δεν λέει «Μήπως φταίω, φταίω». Και ποιος δεν φταίει? Εις πολλά πτεωμένα άπαντες. «Κύριε, φταίω». Και εκείνο το οποίο βλέπει ο Θεός σαν φταίξιμο στη ζωή μας είναι τα έργα, τα πονηρά στη ζωή μας για τα οποία δεν έχουμε μετανοήσει και δεν έχουμε ζητήσει το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει για να φύγουν από πάνω μας. Ο Κάιν έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Θύμωσε. Και με μεγαλύτερη πονηριά άρχισε να σκέφτεται. Και λέει στον Άβελ που ήταν αγαθά τα έργα του και είχε αγαθοσύνη. «Πάμε μια βόλτα στην πεδιάδα». Και ο Άβελ τον ακολούθησε και ο Κάιν τον σκότωσε και έγινε ο πρώτος φόνος. Και έρχεται τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Ιωάννης και λέει από την πρώτη μέρα ευθύς εξ αρχής η εντολή ήταν να αγαπώμεν αλλήλους. Και να αγαπώμεν αλλήλους ζώντας ζωή αγαθή, έχοντας έργα πίστεως αγαθά, όχι έχοντας έργα πίστεως πονηρά. Γιατί τότε η αμαρτία κείται στη θύρα. Τότε ο Θεός δεν θα σας ακούει. Βέβαια έχει τίμημα η Αγία Ζωή. Έχει τίμημα η πίστη στον Χριστό. Ο κόσμος θα σε μισεί. Από μια μεριά θα ευαρεστείται ο Θεός, είναι τα σημεία. Και μας ενδιαφέρει να έχουμε αυτά τα σημεία, αδερφοί αγαπητοί, ενώπιον του Θεού. Τα σημεία για να καταλαβαίνουμε την πορεία μας. Από τη μια μεριά ο Θεός θα ευαρεστείται στα αιτήματά σου, στην προσευχή σου, στα ζητήματά σου. Από την άλλη μεριά, ο κόσμος θα σε μισεί. Γιατί δεν είσαι εκ του κόσμου τούτου? Γιατί αγαπάς τα αδέλφια σου. Και όταν αγαπάς τα αδέλφια σου έχεις μια βεβαιότητα μέσα. Αλλά όταν τα αγαπάς με έργα αγαθά, έχεις μια βεβαιότητα μέσα ότι έχεις ζωή αιώνιο. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι έχουμε ζωή αιώνιο. Γιατί αγαπώμεν τους αδελφούς μας. Και όποιος αγαπάει τον αδελφό του, το τονίζω, θα το δούμε και παρακάτω, όποιος αγαπάει τον αδελφό του με έργα αγαθά, με λόγια, υπάρχουν και τα λόγια, ή τιμάς το Θεό με έργα αγαθά, όχι με λόγια, γιατί υπάρχουν και τα λόγια, όποιος αγαπά τον αδελφό του δεν βρίσκεται στο θάνατο, αλλά όποιος δεν αγαπά τον αδελφό του, δεν έχει τη ζωή του Θεού μέσα του, και όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος. Και αδελφοί αγαπητοί, υπησέρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού πιο έντονα, πιο βαθιά σε αυτή τη λέξη που λέγεται αγάπη. Για ακούστε, εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη. Ποια είναι η απόδειξη? Λέμε ότι ο Χριστός μας αγαπάει. Πού το ξέρουμε? Εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Πήγε και έβαλε την ψυχή του αντίλυτρο για μας. Λέει, δεν θα πεθάνετε εσείς, θα πεθάνω εγώ. Δεν θα τιμωρηθείτε για τις αμαρτίες σας, θα τιμωρηθώ εγώ. Αυτός πήρε τα προβλήματά μας. Όταν λέει έβαλε την ψυχή του, τι σημαίνει? Πήρε τα προβλήματά μας. Πήρε τις θλίψεις μας, πήρε τις αρρώστιες μας, πήρε τις αγωνίες μας, πήρε τις αμαρτίες μας. Πώς? Βάζοντας στήθος που λέμε,
βάζοντας την ψυχή του. Και συνεχίζει. Από αυτό γνωρίζουμε εμείς ότι μας αγαπάει. Γιατί ξέρω ότι με αγαπάει ο Χριστός. Γιατί πέθανε για τις αμαρτίες μου. Ξέρω γιατί με αγαπάει ο Χριστός. Γιατί έβαλε την ψυχή του υπέρ ημού. Και συνεχίζει. Και εμείς χρεωστόμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Δηλαδή, και εμείς έχουμε χρέος για να αποκαλυφθεί ενώπιον των δυνάμεων, αλλά και να πληροφορήσουμε και την καρδιά μας ότι αγαπάμε τον αδελφό μας, άρα δεν είμαστε στο θάνατο αλλά έχουμε ζωή αιώνιον. Πρέπει να βάλουμε την ψυχή μας υπέρ του αδελφού μας. Τι σημαίνει αυτό? Να πεθάνουμε? Όχι, μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Γιατί πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί τι σημαίνει να βάλουμε εμείς την ψυχή μας υπέρ των αδελφών μας. Μας το εξηγεί. Όποιος όμως έχει τον βίον του κόσμου τούτου και θεωρεί τον αδελφό του αυτού ότι έχει ανάγκη και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από τον αδελφό του, πώς μπορεί να ισχυριστεί ότι η αγάπη του Θεού μένει σε αυτόν, αφού μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει τα προβλήματα του αδελφού του, να τον βοηθήσει στις θλίψεις του, να τον βοηθήσει στις αδυναμίες του, πώς? Και πνευματικά με την προσευχή, αλλά ιδιαιτέρως και πρακτικά με το να καλύπτει τις ανάγκες του και τις υλικές και τις οικονομικές και τις πνευματικές και την παρηγοριά και την ολιγοπιστία. Σύση δυνατή βαστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων, φωνάζει ο Λόγος του Θεού. Αν όμως ο αδελφός κλείσει τα σπλάχνας του και δεν ενδιαφέρεται πια καθόλου για τον αδελφό του, πώς μπορεί να βεβαιώνεται μέσα του ότι η αγάπη του Θεού υπάρχει σε αυτόν? Γι' αυτό τεκνία μου, να μην αγαπάμε με λόγο ούτε με τη γλώσσα, αλλά να αγαπάμε με έργο και αλήθεια. Με έργο και αλήθεια. Δεν αγαπάμε με λόγια και με τη γλώσσα. Δεν αποδεικνύεται, δεν βεβαιώνεται κανείς. Δεν είναι απόδειξη ότι η αγάπη του Θεού μένει μέσα μου. Όταν όμως αγαπάμε με έργο και με αλήθεια, πενθούμε για το πρόβλημα του αδελφού μας, κλαίμε για το πρόβλημα του αδελφού μας, κλαίμε με τα κλαιόντων, χαιρόμεθα με τα χαιρόντων. Όταν ανοίγουμε τα σπλάχνα μας στην ανάγκη, στη χρία του αδελφού μας, τότε, ακούτε τι ωραία που το λέει, εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμεθα εκ της αληθείας και θα πληροφορήσουμε τας καρδίας ημών έμπροσθεν αυτών. Αυτή είναι η βεβαιότητα που βεβαιώνει την καρδιά μας. Με αυτή τη βεβαιότητα θα βεβαιώσουμε την καρδιά μας ότι είμαστε εκ της αληθείας, γιατί αγαπάμε τον αδελφό μας με έργο και αλήθεια. Και αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ σοβαρά πράγματα αυτά που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού πάνω στην καθημερινή μας ζωή, και πρέπει να είμαστε με πολύ τεντωμένα αυτιά να καταλάβουμε αυτά που μας λέει ο Θεός, να τα εκτελέσουμε και να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Όταν εγώ, γιατί μόνο εγώ το ξέρω, δεν το ξέρει κανένας άλλος, έχω ανοίξει τα σπλάχνα μου για τον αδελφόν που έχει χρειά, τότε τον αδελφό μου και τα σπλάχνα μου και την καρδιά μου και τη ζωή μου, τότε μπορώ να πληροφορήσω την καρδιά μου ότι η αγάπη του Θεού μένει μέσα μου, διότι αγαπώ όχι με λόγο ούτε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Και όταν πληροφορήσω την καρδιά μου, επειδή αγαπώ με έργο και με αλήθεια τον αδελφό μου που έχει χρειά, τότε δημιουργείται από το Λόγο του Θεού η βεβαιότητα μέσα μου ότι επειδή αγαπώ τον αδελφό μου, έχω ζωή αιώνια. Θα είμαι έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και αν έρθει η καρδιά μου να με κατακρίνει, γιατί μπορεί να πει ψυχά μου, επειδή αγαπάς τον αδελφό θα πας και στον ουρανό. Βεβαίως, επειδή αγαπώ τα αδέλφια μου θα πάω στον ουρανό. Μα εσύ είσαι ο αδύνατος, εσύ έχεις πτώσεις. Είμαι ο αδύνατος, έχω πτώσεις, αλλά η αγάπη του Θεού μένει μέσα μου, γιατί τα σπλάχνα μου, καρδιά μου, διάβολε, είναι ανοιγμένα στη χρία του αδελφού μου και ο Λόγος του Θεού με βεβαιώνει ότι έχω ζωή αιώνια. Αμήν. Και
Ο λόγος του Θεού, ο Θεός είναι ανώτερος από την καρδιά μας που μας κατακρίνει. Και αν συνεχίζει η καρδιά μας να μας κατακρίνει, εμείς στηριζόμαστε στο λόγο του Θεού και διατηρούμε αυτήν την απόλυτη βεβαιότητα ότι έχουμε ζωή αιώνια. Και λέει ο λόγος του Θεού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδιά μας, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα. Εγώ δεν εμπιστεύομαι την καρδιά μου που με κατακρίνει, εμπιστεύομαι το Θεό που με δικαιώνει. Και γιατί με δικαιώνει? Γιατί αγαπάω, δεν κάνω τίποτα άλλο. Δεν είμαι κανένα σπουδαίος, κανένα σημαντικός, κανένα τίποτα δεν είμαι. Αλλά έχω ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό που αρέσει στο Θεό. Αγαπάω τα αδέλφια μου με έργο και αλήθεια. Γιατί ανοίγω τα σπλάχνα μου και με βεβαιώνει ο λόγος του Θεού ότι πάω για τον ουρανό. Εάν λοιπόν έχω αυτή την παρησία, τότε, αγαπητοί, αν η καρδία ημών λοιπόν δεν μας κατακρίνει γιατί ο Θεός είναι ανώτερος, έχομεν παρησία προς το Θεό και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Ό,τι και να ζητώμεν, το λαμβάνουμε. Δηλαδή, ευαρεστείτε στην προσευχή μας ο Θεός, όπως του Άβελ. Δέχεται την προσευχή μας. Εάν όμως έχουμε την καρδιά του Κάιν, που δεν αγαπούσε τον αδελφό του, και αν έλεγε ή με λόγο ή με λόγια ή πως λέει, ή με γλώσσα ότι αγαπούσε τον αδελφό του, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Και αν έκανε προσφορά, δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Γιατί τα έργα του ήταν πονηρά. Γιατί η αγάπη του Θεού δεν ήταν απάνω του. Γιατί τον αδελφό του δεν τον αγαπούσε. Πώς είναι δυνατόν να αγαπούσε τον Κάιν, τον Άβελ, και μετά από λίγο πήγε και τον σκότωσε? Δεν τον αγαπούσε. Άρα, εάν αγαπώμεν αλλήλους, ένα ερώτημα που κανένας δεν μπορεί να στο απαντήσει παρά μόνο εσύ. Αν αγαπάς όλους τους αδελφούς σου, μόνο εσύ το ξέρεις. Εάν συγχωρείς όλους τους αδελφούς σου, μόνο εσύ το ξέρεις. Εάν δεν έχεις κανένα παράπονο από όλους τους αδελφούς σου, μόνο εσύ το ξέρεις. Εάν λοιπόν πραγματικά είσαι έτσι και ο Θεός έχει ανοίξει την καρδιά σου και τα σπλάχνα σου προς τον αδελφό σου, τότε να έχεις παρησία, ο Θεός είναι μαζί σου. Και όταν έχεις παρησία προς τον Θεό, ό,τι ζητάς ο Θεός θα το κάνει. Θα ευαρεστείτε στην προσευχή σου. Έχω ακούσει εγώ αδελφούλες, αδερφές, μικρούς, μεγάλους, λέει, ό,τι έχω ζητήσει μου το έχει δώσει ο Θεός. Το κοιτάω, την κοιτάω καλά καλά. Όλα, όλα μου λέει. Όλα βρε παιδί μου, όλα. Και λέει αλήθεια. Και τώρα το καταλαβαίνω. Αφού αγαπάει όλους τους αδελφούς, αφού δεν έχει κανένα παράπονο, αφού δεν θυμώνει, αφού δεν αγριεύει, αφού δεν παρεξηγείται, αφού δεν αγανακτεί, αφού δεν πικραίνεται. Μην μου πεις ότι κανένας δεν σε έχει βλάψει, αδελφούλα μου, θα τη ρωτήσω. Δεν την έχω ρωτήσει. Κανένας δεν σε έχει βλάψει. Δεν ξέρω αν την έχει βλάψει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι πολλοί την έχουν βλάψει. Την έχουν αδικήσει. Την έχουν πληγώσει. Αυτή όμως τους αγαπάει όλους. Και αφού τους αγαπάει όλους, ό,τι ζητάει, το κάνει ο Θεός. Έτσι θέλω να γίνω κι εγώ, αδελφοί. Θέλω να αγαπάω όλα τα αδέρφια μου. Αλλά προσέξτε τι λέει. Αγαπώμεν αλλήλους. Και τον κόσμο, εντάξει, αλλά όχι έτσι όπως τα αδέρφια μου. Τους οικείους της πίστεως. Ο κόσμος είναι κόσμος. Τι να κάνουμε. Είναι μέσα στην αμαρτία. Είναι μέσα στην πονηριά. Τι να τον κάνουμε τώρα. Δεν περιμένουμε καλό από ένα γουρουνάκι. Δεν περιμένουμε καθαριότητα. Είναι γουρουνάκι αυτό. Πάει γκούτσι, γκούτσι, γκούτσι κάνει. Πάει, τέλειωσε. Δεν περιμένουμε. Είναι γουρουνάκι. Από ένα λύκο δεν περιμένουμε καλό. Θα ουρλιάζει, δεν περιμένουμε καλό. Αλλά ένα προβατάκι είναι αδύνατο. Πιο πολύ θα το αγαπάμε. Είναι τραυματισμένο. Πιο πολύ θα το αγαπάμε. Είναι πονεμένο. Πιο πολύ θα το αγαπάμε. Είναι άρρωστο. Πιο πολύ θα το αγαπάμε. Και ακόμη και τα πρόβατα, τα απερήφανα, γιατί υπάρχουν και τα κρυάρια, τα ξέρετε. Κρυάρια είναι χοντρά, δυνατά και περήφανα. Και όταν προχωράνε, κλωτσάνε τα άλλα τα κρυάρια. Και αυτά τα αγαπάμε. Αλλά δεν τους βγει σε καλό, γιατί ο ποιμένας με αυτά δεν τα βρίσκει. Λέει, εγώ τα πρόβατά μου τα αγαπάω, εσύ γιατί τα κλωτσάς? Για να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, μην τυχόν μας ευλογήσει ποτέ ο Θεός και κατατίσουμε κρυάρι κερατίζων. Κρυάρι κερατίζων είναι ό,τι το χειρότερο. Ό,τι το χειρότερο. Αισθάνεται ότι ξέρει το λόγο του Θεού,
Αισθάνεται ότι είναι και διδάσκαλος, είναι και προφήτης, είναι και ποιμένας, είναι και ευλογημένος. Πλούτησα και δεν έχω χρειά κανενός. Αυτό είναι κριάρι. Κριάρι κερατίζων. Και ξέρετε τι λέει ο Θεός. Εγώ λέει θα τα καταστρέψω τα κριάρια που κερατίζουν. Γιατί πηγαίνουν στο νεράκι το καθαρό που έχω ετοιμάσει τα πρόβατά μου να ξεδιψάσουν, το πατάνε με τα πόδια τους και το βρωμίζουν. Και πάνε τα πρόβατά μου και πίνουν βρώμικο νερό. Πάνε στο χορτάρι το καταπράσινο που το έχω ετοιμάσει για τα πρόβατά μου να βοσκήσουν, το τσαλαπατάνε. Και πάνε τα πρόβατά μου και τρώνε βρώμικο χορτάρι. Τι ωραίες εικόνες, αδερφοί. Δεν ξέρω αν ποτέ έχεις βρωμίσει το νερό επειδή το θέλεις όλο δικό σου για τα άλλα πρόβατα, αλλά δεν αρέσει το Θεό αυτό. Γιατί το λέω για σένα, το λέω και για μένα. Και λέω συγχώρεσέ με, Κύριε. Αν έχεις τσαλαπατήσει ποτέ το καθαρό χορτάρι που πάνε τα προβατάκια να βοσκήσουν, τσαλαπατάς. Γιατί του χαλάς την ησυχία του, δηλαδή. Γιατί του χαλάς την ειρήνη του. Γιατί πάει να απολαύσει την τροφή του. Γιατί τον ταράζεις. Να μην ταράζουμε τον άλλον, αδελφοί. Αλλά να φέρνουμε ειρήνη στον άλλον. Να κάνουμε πίσω να πάει ο άλλος να φάει πρώτος. Να κάνουμε πίσω να πάει ο άλλος να πιει πρώτος νεράκι. Να περιμένουμε να πάει ο άλλος να ξεκουραστεί. Και να ξεκουραστούμε κι εμείς. Αυτά είναι τα πρόβατα που αγαπάει ο Χριστός. Εμάς όμως μας λέει θα αγαπάτε όλα τα πρόβατα. Και τα σκάνδαλα θα έρθουνε. Και οι αιρέσεις θα έρθουνε. Αλλά για να φανούν οι δόκιμοι. Θα έρθουνε τα πρόβατα τα κερατίζοντα. Κάνε επίσωση. Δεν θα κάνεις εσύ δικαιοσύνη. Λέψε ότι έχει τουπέ, είναι μέγας και τρανός. Κάνε πίσω, κάνε πίσω. Ας το Θεό να πάει μπροστά. Ποτέ, αδερφοί αγαπητοί, να προσέχουμε ένα πρόβατο κερατίζων που κατάτησε λύκος, ήταν ο Κάιν. Πρόβατο ξεκίνησε, θυσίες έκανε. Δολοφόνος, ο πρώτος φωνιάς κατάτησε, ανθρωποκτόνος. Με μίσος τον αδελφό του. Πού να ευαρεστηθεί ο Θεός. Εάν λοιπόν αγαπάμε με έργο και με αλήθεια, τότε είμεθα εκ της αληθείας, τότε ο Θεός μας βεβαιώνει ότι καλά πάμε, έχουμε παρησία προς τον Θεό και ό,τι αν ζητώμε λαμβάνουμε. Αλλά και πάλι ό,τι αν ζητώμε λαμβάνουμε με προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις πια δεν είναι αυτή η εντολή, αλλά είναι τώρα δογματικές οι προϋποθέσεις. Όπου μπαίνουμε τώρα στα θρησκευτικά, στη θεολογία. Δεν την εννοώ, δεν μας θέλει θεολόγους, χριστιανούς και μαθητάς μας θέλει. Αλλά μας βάζει όμως και στα δογματικά, τα δόγματα των Αποστόλων, τα εγκεκριμένα δόγματα των Αποστόλων. Ποια είναι η εντολή του Θεού, ποιος είναι ο χριστιανισμός, τι είναι ο χριστιανισμός. Να πιστέψουμε σε αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε. Στο όνομα του Υιού αυτού. Να πιστέψουμε σε ένα όνομα, μοναδικό, υπερπάνω όνομα, που έχει την απεριόριστη εξουσία, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνι, επουρανίων, επιγείων και κατακθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν τον Ιησούν Κύριον. Αυτό το όνομα πρέπει να πιστέψουμε. Τι θα πρέπει να πιστέψουμε, να εμπιστευτούμε. Να συνειδητοποιήσουμε ότι έχει ισχύ. Το όνομα του Χυρίου είναι πύργος οχυρός. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας να γονατίσεις και να προσεύγεις 150 ώρες για να σε ακούσει ο Θεός. Ο Θεός σε ακούει όταν πεις Ιησού, Υιέ του Θεού, ελέησέ με. Φτάνει αυτό, φτάνει. Γιατί πιστεύουμε ότι το όνομα του Ιησού έχει εξουσία, έχει δύναμη. Δεν είναι μαγικό όνομα, αλλά είναι ουράνιο όνομα. Ουράνιο όνομα, δοσμένο από το Θεό. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων, παρά μόνο ένα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και πολλές φορές το ξεχνάμε το όνομα του Χριστού. Το ξεχνάμε. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το έχω εμπειρευτεί πάρα πολλές φορές και τελευταία. Πάω να κάνω μια δουλειά. Και είναι κρίσιμη. Κρίσιμη, οτιδήποτε δουλειά. Πάω λοιπόν και την κάνω. Αποτυγχάνω. Πάω τώρα και κάνω πιο δύσκολη δουλειά. Και επειδή είναι πιο δύσκολη δουλειά, επικαλούμε το όνομα του Χριστού. Ιησού μου, ανοίγουν οι πόρτες. Περίεργο πράγμα.
Δεν τροφητεύω άμα δεν θυμώ Ιησού μου, ξεραίνεται. Και χαίρομαι για τη γυναίκα μου που όταν μαγειρεί λέει, Χριστέ μου, κάνε λέει να είναι νόστιμο το φαγητό. Και δεν ξέρει να μαγειρεύει, αλλά κάνει νόστιμα φαγητά. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Τι ωραίο, αδερφοί, στα μικρά και στα μεγάλα να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Είναι εντολή του Θεού. Είναι εντολή του Θεού. Να έχεις ένα τόσο δυνατό όπλο στα χέρια σου και να πηγαίνεις να πολεμάς με τα νύχια. Με τα νύχια. Θυμάμαι, είχα δει μικρός ένα έργο και όποτε το διαβάζω αυτό, αυτό θυμάμαι. Ήταν ένας αδύνατος ανθρωπάκος και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά του ένα θηρίο και αρχίζει τάκ τάκ τις πολεμικές τέχνες, εγώ το επίδειξε εκεί, εγώ το έβλεπα το έργο και λέω θα τον διαλύσει. Αυτός ήταν ήρεμος. Πα, φώναζε αυτός. Αυτός ήταν ήρεμος. Πα, φώναζε. Κάνει έτσι αυτός, τσέπη του βγάζει ένα πιστόλι, μπαμ, του ρίχνει κάτω αυτός. Πάει όλη η δύναμη, όλη η φωνή και λέω, να γιατί ήταν ήρεμος. Γιατί για ένα πιστόλι. Έχουμε ένα πιστόλι, αδερφοί, που δεν σκοτώνει αλλά σώζει. Α, στον εναφωνάζει αυτός. Ουάου, 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 δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Χριστέ μου, τάβλα, έπεσε. Έπεσε. Και αν σας το πω τώρα πιο χριστιανικά, μην σας κάνω κήρυγμα από έργα και με παρεξηγήσετε. Ας το πω με τον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Ο Γολιάθ του λέει εκεί πέρα τι γίνεται. Τι γίνεται εκεί πέρα λέει, εσύ θα έρθεις ένα παιδάκι τόσο δά με ένα ξύλο να με σκοτώσεις εμένα. Δεν βλέπεις τα μαχαίρια μου, τα σπαθιά μου, τις ασπίδες μου, τα δόρατά μου, το θώρακά μου, την περικεφαλαία μου. Ο Δαβίδ γέλαγε. Κήρυγμα από το τέτοιο. Το πιστόλι το είχε στην τσέπη. Αυτός δεν είχε πιστόλι. Αυτός είχε κάτι καλύτερο. Είχε το Λόγο του Θεού με το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς έχουμε κάτι ακόμη καλύτερο. Έχουμε το όνομα του Χριστού. Ας τον να κάνει αυτός ό,τι θέλει, ας τον να κάνει. Το αίμα σου, Χριστέ μου. Θυμάμαι μια φορά με κυνήγησε ένα σκύλος. Μα ένα σκύλος, να. Όπου τον είδα, κόπηκε η ανάσα μου. Δεν είχα άλλη ελπίδα. Χριστέ μου. Δυνατά, και το είπα, Χριστέ μου, έφυγε. Άλλο έτσι είναι, τόσο εύκολα είναι. Αδερφοί, τόσο εύκολα είναι. Είναι εντολή Θεού, αλλά το κάνεις με πίστη. Ποια είναι η εντολή? Να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αυτό είναι. Πιστεύεις τη δύναμη του Ιησού Χριστού. Αυτό μου το έχει δώσει η εντολή να σας το κηρύττω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Να πιστεύεις τη δύναμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ανοίγουν οι πόρτες όλες. Ζούμε σε έναν πνευματικό κόσμο που έχει πολύ μεγάλη αντίσταση μπροστά μας. Κλείνουν οι πόρτες, ξηκώνονται εμπόδια, άνεμοι, θύελες, τρικυμίες, φασαρίες, καιροί κακοί. Και πώς θα ζήσουμε? Πιστεύεις στο όνομα του Χριστού? Θα δεις πώς θα κάνει τα κύματα να είναι γαλήνη. Τον αέρα να σουλοπάσει. Τα θηρία να φεύγουν, να σε βλέπουν και να φεύγουν, να τρομάζουν. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Να πιστεύσουμε στο όνομα του Υιού αυτού, του Ιησού Χριστού, τον οποίο απέστειλε. Έχει δύναμη το όνομα. Μοναδικό όνομα. Πύργος οχυρός. Όποιος καταφεύγει σε αυτόν είναι ασφαλής, λέει η Γραφή. Και η δεύτερη εντολή. Να αγαπόμεν αλλήλους. Περί της αγάπης είπαμε προηγούμενα. Να αγαπόμεν αλλήλους, καθώς αυτός έδωκε εντολή σε μας. Και να αγαπόμεν, το ξαναλέω, και συγγνώμη γι' αυτό, με αλήθεια σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να το ξαναπώ. Όχι με λόγο. Όχι με λόγο και με γλώσσα. Με έργο και με αλήθεια. Για να μένουμε στην αλήθεια του Θεού. Να ευαρεστείται ο Θεός στην προσφορά μας, στην προσευχή μας. Να μας δίνει παρησία, ώστε ό,τι ζητώμε να λαμβάνουμε. Και συνεχίζει. Και όποιος φυλάτει αυτές τις εντολές, αλληλούια, αυτές τις δύο εντολές, μοναδικές, εντολές Θεού, που είναι, συγχώρεσε με Θεέ μου, πάνω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός είπε, ο Πατέρας μου είναι ανώτερος από μένα. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάνω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά η εντολή που έχουμε από το Θεό
είναι να πιστεύσουμε στο όνομα του Χριστού και να αγαπάμε έναν αλλήλους. Εάν λοιπόν φυλάτουμε αυτές τις εντολές του, τότε αυτός ο Θεός μένει μέσα μας και εμείς μένουμε μέσα του. Δεν είναι φοβερό? Μένουμε στην αγκαλιά του Πατέρα και ο Πατέρας κατοικεί μέσα μας. Και πώς το ξέρουμε? Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι ο Θεός μένει εν ημίν, εκ του πνεύματος το οποίον έδωκε εν εις ημάς. Πότε? Όταν είναι σβησμένο? Όχι. Όταν έχει αφαιρεθεί? Όχι. Όταν το λυπούμε? Όχι. Αλλά όταν καίει, όταν είναι φωτιά και δύναμης, όταν το Πνεύμα το Άγιο είναι, όπως λέει η Γραφή, εν πνεύματι Αγίου και πυρή, πλήρης δυνάμεως και πνεύματος. Όταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας καίει τα σωτικά μας, γονατίζουμε και αμέσως έρχεται η δύναμη του Θεού, αμέσως μας επισκέφτεται ο Θεός, είναι σαν το τζάκι. Όταν είναι σβηστό για να το ανάψεις, θέλεις και ινόπνευμα, θέλεις και πετρέλαιο, θέλεις και μικρά ξύλα, θέλεις και μεγάλα ξύλα, ιστορία ολόκληρη να ανάψεις το τζάκι όταν είναι σβηστό. Όταν όμως είναι αναμένο, όταν έχει κάρβουνα, παίρνεις ένα οποιοδήποτε ξύλο, το βάζεις μέσα, μπουφ, έπιασε αμέσως. Έτσι είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Όταν είναι σβηστό, για να τα ανάψεις, λέει, δεν πληρούμε Πνεύματος Αγίου. Βέβαια δεν πληρούσε. Βέβαια δεν πληρούσε. Κάθε πότε προσεύχεσαι? Κάθε πότε εξητάς την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου? Πώς προσέχεις τη ζωή σου? Πώς φυλάς τη ζωή σου? Πιστεύεις το όνομα του Χριστού? Αγαπάς τα αδέλφια σου? Με έργο και με αλήθεια? Αν είσαι έτσι, όταν γονατίζεις θα έρχεται η φωτιά. Μα έκανα λάθη, αμάρτησα. Ποιος δεν αμάρτησε? Και σας ρωτάω, ποιος δεν αμάρτησε όταν ο Απόστολος Παύλος λέει εις πολλά πτεώμεν άπαντες και ποτέ δεν είπε εις πολλά πτέεται άπαντες εκτός από μένα? Και αν ο Απόστολος Παύλος, λόγος του Θεού, με τέτοια παρησία λέει εις πολλά πτεώμεν άπαντες, και όταν ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εγώ θέλω να πράξω το κακό μέσα μου, όμως υπάρχει μια δύναμη, το καλό, και μέσα μου υπάρχει μια δύναμη που με οδηγεί στο κακό και Κύριε βοήθησέ με, ποιος είμαι εγώ να πω ότι εγώ είμαι άμεπτος? Α, εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Δεν με ξέρεις καλά. Δεν με ξέρεις καλά, αλλά όχι έτσι πως ακούγεται, αλλιώς. Όλοι φταίμε, αδελφοί. Όλοι φταίμε. Γι' αυτό και ο Θεός δεν μας λέει ότι εκ τούτου θα γνωρίζετε ότι εγώ θα μένω μέσα σας εκ του Πνεύματος του Αγίου επειδή είσαστε Άγιοι. Αλλά τι λέει? Άγιοι γίνεστε. Δεν είσαστε Άγιοι, Άγιοι γίνεστε. Αλλά τι είμαστε? Αγωνιστές. Τον καλό, τον αγώνα αγωνίστηκα. Το δρόμο μου ετελείωσα. Τώρα όμως τι κάνω? Αγωνίζομαι. Τι κάνω? Προχωράω το δρόμο μου. Την πίστη αγωνίζομαι όταν τη διατηρήσω. Και πιο γραφικά, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος. Καλά είναι ανάγκη, Απόστολε Παύλε, να δαμάσεις εσύ το σώμα σου, δεν το έχεις δαμάσει τόσα χρόνια? Όχι, δεν το έχω, δεν δαμάζεται. Το σώμα, η γλώσσα, τα αυτιά, η καρδιά, ο οφθαλμός δεν δαμάζεται. Θέλει αγώνα. Και ποιον αγώνα? Τον καλό. Δηλαδή με το όνομα του Χριστού. Αλλά ακόμη πρέπει να αγωνιστώ, να αγαπήσω και όλα μου τα αδέλφια, να μην αφήσω καμία λεπτομέρεια να μου χαλάσει τα έργα μου τα αγαθά, ώστε να ευαρεστείται ο Θεός. Εκ τούτου λοιπόν γνωρίζομαι ότι ο Θεός μένει μέσα μας εκ του Πνεύματος το οποίον ο Θεός μας έδωσε. Καλά, ποιος μας το δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Οι Ορθόδοξοι λένε εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Οι Καθολικοί λένε φιλιόκουβε, και εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Ο Λόγος του Θεού λέει εκ του Πατρός δια του Ιησού Χριστού. Α, τόσο καθαρά. Ποιος μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο? Θεός. Πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Και εκ τούτου γνωρίζομεν από το Πνεύμα που κατοικεί μέσα μας ότι ο Θεός μένει μέσα μας, γιατί ο Χριστός τι είπε? Εν αυτό θέλομεν ελθεί και θέλομεν κατοικήσει. Άρα λοιπόν, εφόσον πληρούμε Πνεύματος Αγίου, ο Θεός μένει μέσα μου. Πόσο καιρό έχεις να πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο? Έχω, λέει, πολύ καιρό. Γιατί? Και καλά, εντάξει, αν είσαι έξω σε αμαρτία, πού να πληρωθείς?
Αλλά μέσα στην εκκλησία, γιατί μέσα στην εκκλησία, νομίζω, όλοι πληρώνονται. Χαμένες δραχμές. Αυτοί που τα ματάκια τους είναι έξω ενώ τα ποδαράκια τους είναι μέσα. Έχω δει ανθρώπους, τα ματάκια τους να είναι έξω και τα ποδαράκια τους να είναι μέσα. Και έχω δει ανθρώπους, τα ποδαράκια τους να είναι έξω και τα ματάκια τους να είναι μέσα. Αλλά έχω δει και ανθρώπους που και τα πόδια και τα χέρια και τα αυτιά και τα μάτια είναι μέσα στο Χριστό. Τίποτα από έξω, αδερφοί. Ούτε το δαχτυλάκι μας το μικρό. Από τη στιγμή που το δαχτυλάκι μας το μικρό βγει απ' έξω, αρχίζει να τσιμπάει το φίδι. Και δεν έχει σημασία το φίδι αν σε τσιμπήσει εδώ ή αν σε τσιμπήσει το δαχτυλάκι. Άμα σε τσιμπήσει η οχιά, άντε μετά να διορθωθείς. Άντε μετά να καλύψεις. Θέλει, ο Θεός θα κάνει όλα. Και η διόρθωση είναι τέλεια. Όταν ο Θεός κάνει αποκατάσταση, η αποκατάσταση είναι τέλεια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Μαρία η Μαγδαληνή 7 δαιμόνια είχε και έγινε η αγαπημένη του Χριστού. Ακούτε, η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτισσα, η πιο αμαρτωλή του χωριού και έγινε η Αγία Φωτεινή. Σας πω κι άλλα, ο Δαβίδ επόρνευσε, εμίχευσε και εφώνευσε και ο Χριστός είναι Υιός Δαβίδ. Σας πω κι άλλα, έχω να σας πω ουκολίγα. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Χριστός όταν καθαρίζει, καθαρίζει μας με το αίμα του πάσης αμαρτίας. Ο πάσης αμαρτίας. Και κάτι άλλο, η αγάπη του Θεού καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Να τα λοιπόν, τόσο εύκολο είναι. Άρα λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, καταλήγουμε τώρα σε έναν παρανομαστή κοινό, έτσι λένε οι άνθρωποι, κοινός παρανομαστής, που είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί όταν γονατίσεις, επικαλεστείς το όνομα του Χριστού, ζητείς το αίμα του αρνίου να σε καθαρίσει, όταν μετανοήσεις για όλα, όταν καθαρίσεις την καρδιά σου να αγαπάς τα αδέλφια σου και τα καλά και τα μικρά και τα άρρωστα και τα παχιά και τα κακά, υπάρχουν είπαμε και παχιά και κακά, που κλωτσάνε, που σπρώγνουνε, που κερατίζουνε, και αυτά να τα αγαπήσεις, τότε το Πνεύμα το Άγιο θα ζει μέσα σου φωτιά. Τότε ευαρεστείτε ο Θεός. Τότε δέχεται την προσφορά σου ο Θεός, δέχεται την προσευχή σου ο Θεός. Τότε θα γίνει σαν και εκείνη την αδελφούλα. Ό,τι έχω ζητήσει μου το έχει δώσει ο Κύριος, δόξα στο όνομά του. Την κοιτάω καλά καλά εγώ. Λέω Κύριε κάνε με σαν κι αυτήν. Κάνε με σαν κι αυτήν. Ο Χριστός μου όλο το λέει. Εγώ εξεύρω ότι πάντοτε μου ακούς. Αλλά για τον όχλο τα λέω αυτά που προσευχότανε. Μπορώ κι εγώ να το πω. Ξέρω ότι πάντοτε με ακούς. Φτιάξε μου όμως την καρδιά μου. Να είναι ευάρεστη. Προσευχή μου, τα λόγια μου, η ζωή μου, τα έργα μου. Και πώς αποδεικνύεται ότι καλά πάμε. Το πνεύμα του στο Αγίου. Που είναι φωτιά. Που είναι πνεύμα δυνάμεως. Δεν είναι πνεύμα δειλίας. Είναι πνεύμα αγάπης. Δεν είναι πνεύμα διαφορίας. Είναι πνεύμα σοφρονισμού. Φρόνηση σοφίας, δεν είναι πνεύμα μορίας. Από εκεί το καταλαβαίνουμε. Έχουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τον έλεγχο του Πνεύματος του Αγίου, τον έπαινο του Πνεύματος του Αγίου. Τα έχουμε όλα αυτά σε καθημερινή βάση, είναι η πείρα μας. Και έρχεται τώρα ο Θεός να προχωρήσει πάλι ακόμη περισσότερο. Αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ότι έχει το Πνεύμα το Άγιο. Κάτσετε, γιατί υπάρχει και ο υποκριτής, ο διάβολος. Υπάρχει ο ψεύτης, πλανώνει την οικουμενή όλη. Μη πιστεύετε εις παν πνεύμα, δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Γιατί μπορεί υπάρχουν και ψευδοπροφήτες, υπάρχουν και ψευδοδιδάσκαλοι, υπάρχουν και ψευδάδελφοι, υπάρχουν και ψευδοαπόστολοι. Από όλα υπάρχουν. Αλλά σας πω και κάτι που είναι και πιο σοβαρό αδελφοί από όλα. Υπάρχουν και έγιναν, δεν ήταν απαρχής. Βλέπετε εμένα είναι καλός αδελφός. Ήμουνα. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι. Μπορεί να άλλαξα. Μπορεί να χάλασε η καρδιά μου. Ο Δημάς αγαπήσα στον παρόντα κόσμο απήλθε εις Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξανδρος ο Καλκεύς πολλά κακά μη έκαμε. Ο Κύριος να τον αναλάβει. Και ήταν σύνδουλοι του. Συνεργάτες του.
Γιατί? Γιατί άλλαξε η καρδιά τους, κλείνουν το πρόσωπό τους. Περηφανεύτηκαν, πονήρεψε η καρδιά, έβαλε δόλο μέσα. Και αντιστέκονται τώρα, όπως λέει αντεστάθη ο Ιαβής και ο Ιαμβρής. Ο Θεός να με φυλάει και ο Θεός να μας φυλάει όλους, αδελφοί. Να είμαστε αγαθοί από τώρα και μέχρι το τέλος. Να είμαστε δούλοι πιστοί και φρόνιμοι από τώρα και μέχρι το τέλος. Και να πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Όχι από το καλό στο χειρότερο, από το καλό στο καλύτερο. Να δοκιμάζετε λοιπόν τα πνεύματα. Είναι εκ του Θεού. Και πώς θα τα δοκιμάσουμε? Έτσι λέει η Γραφή. Τις προφητείες θα τις διακρίνετε. Να δείτε είναι εκ του Θεού. Τους αδελφούς θα τους δοκιμάζετε. Είναι εκ του Θεού. Τα πνεύματα θα τα δοκιμάζετε. Είναι εκ του Θεού. Και υπάρχουν χαρακτηριστικά για να διακρίνουμε. Δεν μπορεί δέντρο καλό να κάνει κακό καρπό. Πάλι, τέλειωσε. Δεν μπορεί δέντρο κακό να κάνει καλό καρπό. Ούτε και δέντρο καλό να κάνει κακό καρπό. Πρώτη δοκιμή. Βλέπω τη ζωή του. Μέχρι τώρα καλή ήτανε. Τώρα τι έπαθε? Ποιος τον εβάσκανε? Τι έγινε τώρα και άλλαξε η ζωή του? Βλέπω την αγάπη του, τα σπλάχνα του, τα έργα του. Θα τα βλέπω. Τα διακρίνω. Δεν ανάγκη να κρίνω. Όχι, δεν θα κρίνω ποτέ. Θα διακρίνω όμως. Δεν μπορεί να δέρεις τους συνδούλους σου. Κάτι δεν πάει καλά. Να τρως με τους μεθύοντες, κάτι δεν πάει καλά. Να γλεντάς, κάτι δεν πάει καλά. Ο καρπός σου να είναι κακός, να είναι σκουλικιασμένος, κάτι δεν πάει καλά. Το δέντρο αρχίζει και χαλάει, να σκουλίκι, τρώει τη ρίζα. Και δέντρο να χαλάει. Φοβερό είναι, αδερφοί. Πάει σκουλίκι, υπάρχουν διάφορα σκουλίκια, σε κάθε δέντρο το διαφορετικό. Δάκος λέει στην ελιά. Τι κάνει, το καταστρέφει την ελιά. Τώρα βγήκε μια καινούργια αρρώστια στο πεύκο. Πάει λέει ασπρίζει όλο το πεύκο και ξεραίνεται στο τέλος. Αφού είδες και άρχισε να ασπρίζει, περίμενε να ξεραθεί. Το διακρίνεις. Θα προσπαθήσω να το διορθώσω, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά, αλλά δύσκολα σώζεται. Άρα λοιπόν τα πνεύματα δεν τα δεχόμαστε, τα διακρίνουμε. Θα τα διακρίνουμε, από τον καρπό τους φαίνεται το δέντρο. Ψευδοδιδάσκαλος, ψευδοπροφήτης, ψευδοαπόστολος. Τον καρπό του. Είναι μιλίχιος, αν όμως λίγο το κουνείς αρχίζει και βρίζει. Επ, βρίζει, γιατί βρίζει? Γιατί θυμώνεις? Είμαι άνθρωπος, μετανόησε τότε. Μετανόησε. Αφού βρίζεις και θυμώνεις, θα μετανοήσεις. Λέει, είναι χριστιανός άγιος και κάθε βράδυ δέρνει τη γυναίκα του. Τι χριστιανός είσαι? Τι χριστιανός είσαι? Κάθε βράδυ, μπαμ, σφαλιάρα στη γυναίκα. Γιατί να δυνατή. Είναι χριστιανός Άγιος και κάθε μερικά βράδια πάμε και στον παράκι. Αφού πας στον παράκι, τι έργα είναι αυτά? Και αν θέλετε να δούμε και τον εαυτό μας, από το στόμα βγαίνει και καμιά βρώμικη λέξη. Θύμωσα λέει. Και επειδή θύμωσες? Επειδή θύμωσες? Δεν ξέρεις ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα? Θύμωσες, πες αλληλούια. Σκόνταψες, πες δόξα. Όχι να βλαστημήσεις ή να βρήσεις. Δεν έχεις καλό καρπό. Δεν λέω για κανένα τίποτα έτσι. Θεός να μας συγχωρέσει. Το λόγος του Θεού τα λέει αυτά. Το πρώτο λοιπόν να δοκιμάζουμε. Και να σας πω, αδελφοί, το πιο ασφαλές είναι να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας. Αλλά να διακρίνουμε και να δοκιμάζουμε και τα πνεύματα. Και να δοκιμάσεις ένα πνεύμα αν είναι εκ του Θεού, υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Αλλιώς είναι εκ του Αντιχρίστου. Βλέπεις έναν διδάσκαλο. Θυμάμαι ότι στην αρχή της πίστης μου, πηγαίναμε σε ένα σπίτι εδώ στο Διόνυσο, κηρύταμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και ξαφνικά έρχεται ένας και λέει: Είμαι προφήτης. Οι αδελφοί ήταν καινούργοι τότε, δεχτήκαν τον προφήτη. Εμένα δεν μ' άρεσε ο προφήτης. Ο προφήτης, πράγμα τώρα και ήρθε προφήτης. Στην κουβέντα ψευδοπροφήτης ήταν. Γιατί ο Χριστός μου λέει: Δεν ήρθε εν σαρκή, ο Χριστός είναι Θεός. Άλλωστε και τη γραφή παραβολικά τη βλέπουμε. Δηλαδή του λέω, μου λέει κοίταξε, λέει ότι το φίδι μίλησε, έχεις δει κανένα φίδι να μιλάει? Και πλάνησε τον Αδάμ. Παραβολές είναι αυτά.
Μια φορά όταν θα έχω χρόνο θα σου εξηγήσω. Λέω, τι να μου εξηγήσει? Ότι το φίδι μίλησε. Λέω, κοίταξε να δεις, δεν μίλησε το φίδι, ο διάβολος μίλησε. Και ο διάβολος μιλάει. Όπου του κλείσε το στόμα. Για το αίμα του Χριστού, τέλος πάντων, να μην λέω τώρα, σαν χλαμάρες. Γιατί οι ψευδοδιδάσκαλοι αηδίες λένε. Δεν ξέρουν τι λένε. Έχουν ανακατέψει έτσι, τα έχουν κάνει αχταρμά. Λέει, διδάσκουν για αυτά τα οποία δεν έχουν καταλάβει ποτέ, λέει η Γραφή. Αλλά όμως τα καινούργια τους αδελφούς τους πλάνησε. Και ωραίο ύφος, ήταν γλυκής, ήταν. Και όταν βλέπεις, λέει, κάποιον και είναι πολύ γλυκός, 7 δαιμόνια έχει. Έτσι λέει η Γραφή. Αν τον βλέπεις, λέει, ότι είναι κολακευτικός, ότι είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι λιμοκοντόρος. Ξέρετε, θα πει λιμοκοντόρος. Το λέει η γιαγιά μου. Λιμοκοντόρος ήταν ένας άνθρωπος που τα έκανε όλα τέλεια. Ήταν καλοβαλμένος, ήταν έτσι, 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 αλλά ήταν ο μεγαλύτερος απατεώνας. Αρεβωνιαζόταν 2 φορές το μήνα. Και χώριζε 3.